Καλημέρα φιλαράκια μου, τι κάνετε? Τώρα καλημέρα, καλησπέρα, καληνύχτα, δεν ξέρω καν τι ώρα με βλέπετε. Έχω αρκετό καιρό να σας κάνω vlog. Ο λόγος είναι ότι ήταν πάρα πολύ περίεργη και προηγούμενη εβδομάδα και αυτή η εβδομάδα. Ήμασταν λίγο πολύ άρρωστοι, ξεκίνησαν τα μικρούλια. Είχαμε εξαγωγές με τους. Πάνω, βασικά είχαμε τη μικρή, μετά κόλλησε ο μπεμπούλης, μετά ξανακόλλησε η μικρή, μετά κόλλησα εγώ. Ευτυχώς μόνο ο σύζυγος έχει μείνει όρθιος ακόμα. Ελπίζω τώρα που έχω αρχίσει και συνέρχομαι εγώ να μην πέσει αυτό. Γενικά μας έχει πάει πολύ χάλια από πριν τα Χριστούγεννα. Ήταν ο σύζυγος άρρωστος αρκετό καιρό. Κάτσαμε γιορτές, δεν πήγαμε πουθενά παρόλο που καθόταν 17 μέρες ο σύζυγος. Τέλος πάντων, γενικά μας έχει πάει έτσι λίγο με τις αρρώστιες φέτος. Ο λόγος που θέλω να σας κάνω αυτό το βλογκάκι είναι λίγο για να σας πω τα νέα μου. Δεν φωνάζω πάρα πολύ, ευτυχώς έχω εδώ το μικροφωνάκι. Και ελπίζω να μ' ακούτε. Γιατί κατάφερα είναι, βασικά είναι μεσημεράκι τώρα και έχω καταφέρει πρώτη φορά και έχω βάλει και την κόρη μου στο κρεβάτι και κοιμούνται και τα δύο στα κρεβάτια τους. Γιατί μου έκανε πολλά νερά, αλλά σήμερα τη θύμωσα λίγο γιατί μου έκανε έτσι κάτι πονηριές. Και την έβαλα στο κρεβάτι της και κοιμήθηκε εκεί και θέλω να δω αν θα μπορέσω να το εφαρμόσω από εδώ και πέρα για να μπαίνουμε σε μια σειρά σιγά σιγά. Λοιπόν, τα νέα μας βασικά αυτά ήταν ότι μας τα δεν έχουμε κάνει το φοβερό. Όπως είδατε, σας έχω ανεβάσει κάποια βίντεο τα οποία είναι πιο παλιά, δηλαδή από το Europa Park, το οποίο εντάξει, έρχονται και άλλα βίντεο, γιατί ήταν μεγάλη μέρα, πολύ το υλικό, δεν βγαίνει σε μια μέρα, σε ένα βίντεο, συγγνώμη. Είδατε μια εκδρομή που είχαμε κάνει το Γενάρη, και πάλι καλά που την κάναμε και αυτή, τέλος πάντων. Θα ήθελα λίγο να σας ενημερώσω και με ρωτάτε πάρα πολύ. Έχω πάρα πολλά μηνύματα δηλαδή για τις σειρές, για τις ταινίες, για τις εκπομπές. Μία εκπομπή ανεβάζω, αυτή με το MasterChef. Παιδιά, ό,τι μπορώ κάνω. Και το κάνω με πάρα πολύ αγάπη. Προσπαθώ να συνεργαστώ και με άλλα κανάλια και με άλλα παιδιά τα οποία ασχολούνται πολύ καλύτερα από μένα. Εγώ στην ουσία προωθώ τη δουλειά αυτών των καναλιών μέσα από τα playlist τα δικά μου. Και προσπαθώ να κάνω μια καλή προώθηση και να ακολουθήσω το ρεύμα το δικό σας. Και γι' αυτό όταν μου ζητάτε, ας πούμε, μια σειρά, μία ταινία και αυτά, προσπαθώ να τη βρω. Αν δεν τη βρω, εντάξει, δεν μπορώ να κάνω και πολλά πράγματα, παιδιά. Είναι τόσο πολύ το τρέξιμο μέσα εισαγωγικά με τα δικαιώματα, το κυνηγητό που γίνεται με τα δικαιώματα μέσα στο YouTube, το οποίο δεν μπορούμε να κάνουμε και πάρα πολλά πράγματα. Βλέπετε, μερικές φορές ανεβάζουμε, ας πούμε, κάποιες ταινίες και μέσα σε λίγες ώρες την έχουν κατεβάσει. Μερικές φορές την εντοπίζουν αμέσως και δεν προλαβαίνει να κλείσει η ώρα και κατεβαίνει. Δηλαδή δεν τη βλέπουμε ούτε καν εμείς, δεν προλαβαίνουμε. Πρόσφατα δηλαδή είχα ανεβάσει το Viva Arena και θυμάμαι ότι θέλαμε να δούμε μια ταινία με τον άντρα μου και του λέω όχι, άστην αυτήν, θα βάλουμε να δούμε το Viva Arena και μου λέει γιατί του λέω δεν ξέρω για πόσο θα υπάρχει ακόμα στο YouTube και κάτσαμε και την είδαμε και την επόμενη, όχι, μετά από 2 μέρες τη βγάλαμε, η διαγράφηκε δηλαδή. Και η διαγραφή δεν γίνεται από τα κανάλια, γίνεται από το ίδιο το YouTube. Γίνεται κατάργηση. Οπότε σε αυτό θέλω να είστε λιγάκι, να μας αγαπάτε εμείς που κάνουμε αυτή τη δουλειά γενικά. Τώρα όσον αφορά, γιατί με ρωτήσατε πολύ, μα γιατί ανέβασε στο MasterChef και σιγά τη σειρά και αυτά, την εκπομπή, συγγνώμη. Κοιτάξτε, καταρχήν θα σας πω ότι εμένα μου αρέσει το MasterChef, εμένα προσωπικά μου αρέσει το MasterChef. Μ' αρέσει όχι το κατηναριό που γίνεται μέσα που δείχνουν και αυτά, μ' αρέσει γιατί παίρνω πάρα πολλές ιδέες ό,τι έχει να κάνει με τη μαγειρική. Μαθαίνω πολλά πράγματα, έχω ξεσηκώσει πολλά πράγματα από το MasterChef. Σαν τεχνικές εννοώ.
πολύ πολύ έτσι απλά και μικρά κολπάκια τα οποία αναφέρονται αν προσέξεις. Και εμένα με έχει... Μπάχα λένε και έτσι. Και εμένα με έχει βοηθήσει. Πάει αυτό. Δεύτερο. Ήταν κάποια άτομα τα οποία μου το ζητήσαν. Δεν ήταν πολλά και από ό,τι βλέπω και από τις προβολές που έχω ας πούμε στο, στο playlist δεν είναι πολύ αυτό που παρακολουθούν. Είναι όμως κάποιοι μέσα στο κανάλι που θέλουν να το δούνε. Οπότε λέω γιατί όχι. Στην αρχή όπως είδατε ανέβαζα συνέχεια κάθε βίντεο που ανέβαζα και στα άλλα επειδή είναι πάρα μα πάρα πολλά τα βίντεο του MasterChef γιατί δεν είναι μόνο τα επεισόδια, ανεβάζω και τα highlights, ανεβάζω και τα trailer, ανεβάζω και όλα γιατί θέλουν να τα βλέπουν. Οπότε ανεβάζω μεμονωμένα το βίντεο που είναι όλο το επεισόδιο και το αναφέρω κιόλας, είναι το 22ο ας πούμε, το 23ο κλπ. Και όταν ανεβαίνουν μικρά βιντεάκια, τα οποία είναι highlights, μικρά βίντεο, best of και τέτοια, ή κάποιες συνεντεύξεις από αυτούς που έχουν πέσει, έχουν, συγγνώμη, ήταν μέσα στο MasterChef και φύγανε, τα ανεβάζω σε αυτό το playlist. Και σας το βάζω ότι ανεβάζω το playlist και σας γράφω από πάνω ότι μπήκανε νέα βίντεο και βλέπετε τη μικρογραφία του playlist. Γιατί πλέον δεν μπορώ, δεν προλαβαίνω να ανεβάζω όλες αυτές τις φωτογραφίες. Είναι απίστευτο το υλικό που ανεβαίνει από το MasterChef. Γενικά οι άνθρωποι κάνουν φοβερή δουλειά και πρέπει να δώσω και ένα συγχαρητήρια, αν μου το επιτρέπετε, στον άνθρωπο ο οποίος είναι από πίσω και κάνει το μοντάζ. Δεν ξέρω αν είναι ένας ή χίλιοι. Χίλιοι, πώς το πέτσε, χίλιοι. Τέλος πάντων, χίλια άτομα. Αλλά κάνουν καταπληκτική δουλειά και οφείλουμε να τους το αναγνωρίσουμε. Γενικά το MasterChef είναι από, από τις παραγωγές, τις πολύ ακριβές παραγωγές που βρίσκονται στη χώρα μας. Υπάρχουν, δεν ξέρω, χιλιάδες άτομα τα οποία δουλεύουν για αυτή την παραγωγή και τους δίνουν δουλειά. Οπότε και μόνο γι' αυτό εγώ το σέβομαι. Γιατί στη χώρα μας αυτή τη στιγμή παρακαλάμε για ένα κομμάτι ψωμί. Οπότε, αν όλο αυτό που βγαίνει με το κατηναριό, υπάρχουν και 3.000 άνθρωποι ή 2.000 άνθρωποι που έχουν από πίσω δουλειά, εμένα δεν με πειράζει καθόλου. Εκτός των άλλων, το MasterChef γυρίζεται σε ένα μέρος, γυρίζεται στο Λαύριο, το μέρος στο οποίο γυρίζεται και γίνονται τα... κόλλησα, συγγνώμη. Τα γυρίσματα. Εγώ έχω πάει εκεί, βασικά πάω κάθε καλοκαίρι, γιατί μένουν οι γονείς μου κοντά στο Λαύριο. Το συγκεκριμένο σημείο που γίνονται τα γυρίσματα, έλα. Έχω μπει μέσα, έχει κάνει έκθεση ζωγραφικής η μητέρα μου εκεί. Όχι προσωπική, με άλλους ζωγράφους μαζί, με άλλους καλλιτέχνες. Και γενικά είναι ένας χώρος ο οποίος τον επισκεπτόμαστε συνέχεια. Πάμε με τα παιδιά γιατί ακριβώς δίπλα σε αυτόν τον ίδιο χώρο το καλοκαίρι έχει και παιδότοπο. Και γενικά είναι ένα φανταστικό μέρος εκεί. Έχει και υπαίθριο θέατρο, το καλοκαίρι γίνονται θεατρικές παραστάσεις και είναι πανέμορφο μέρος. Και ίσως από τότε που άρχισε να γίνονται και τα γυρίσματα και βλέπω και όλα στο χώρο και αυτά, είμαι και λίγο πιο κοντά έτσι. Νιώθω ότι είμαι λίγο πιο κοντά γιατί τα έχω περπατήσει όλα αυτά τα μέρη εκεί. Και είναι πάρα πολύ όμορφα. Αν τύχει και πάτε κοντά στο Λαύριο, να το επισκεφτείτε αυτό το πάρκο εκεί, της Λαυριωτικής, είναι πάρα πάρα πολύ όμορφο. Λοιπόν, αυτό παρένθεση για το MasterChef. Πρόσφατα ανέβασα κάποιες σειρές αρκετά παλιές. Έκανα μία... Αυτό το μαλλί δεν λέει να στρώσει με τίποτα. Έκανα μία δημοσκόπηση πρόσφατα για κάποιες σειρές και είδα μεγάλη ανταπόκριση σχεδόν για όλες τις σειρές. Τουλάχιστον τα άτομα που ψήφισαν. Οπότε τις τέσσερις από τις πέντε σειρές οποίες έβαλα τις ανέβασα γιατί τις ζητήσατε βασικά, μου το γράψατε κιόλας πολύ. Οπότε εγώ χατήρια δεν χαλάω, δεν θέλω να χαλάω χατήρια. Και γενικά το κανάλι θέλω να το κάνω αρκετά, θέλω να το φέρω όσο πιο κοντά σας γίνεται. Δηλαδή θα ήθελα να μπει κάποιος μέσα στο κανάλι, εκτός από τα προσωπικά μου βίντεο, τα οποία για όποιον δεν τον ενδιαφέρει να τα δει, ok, no problem. Θα ήθελα να το κάνω έτσι πιο βατό, δηλαδή να μπορέσει ο καθένας να βρίσκει αυτό που θέλει και να μένει, να βρίσκει κάτι να τον κρατάει. Και αυτό για μένα είναι πολύ μεγάλο επίτευγμα, γιατί μου δίνει χαρά να ξέρω ότι όλη αυτή η δουλειά που κάνω υπάρχει ανταπόκριση. Λοιπόν, αυτά σε γενικές γραμμές για το κανάλι.
Θα ήθελα να πω κάτι άλλο. Υπάρχει ένα πάρα πολύ ωραίο κανάλι που λέγεται... μισό λεπτό, γιατί κόλλησα, μισό λεπτό. Φίλοι, τι κόλλημα ήταν αυτό. Λοιπόν, λέγεται δωρεάν ταινίες, free movies. Είναι αυτό εδώ. Ελπίζω να μην γυαλίζει. Έλα καλέ. Φαίνεται. Λοιπόν, όσοι το είδατε τώρα, το οποίο αν πάτε εδώ στην κοινότητα, ανεβάζει ο άνθρωπος εδώ πέρα κάποιες φωτογραφίες. Σε αυτές τις φωτογραφίες ακριβώς από πάνω σας έχει ένα link. Συγκεκριμένα λέει πατήστε το link και δείτε την ταινία. Ωραία. Εάν πατήσετε το link, εγώ το πατάω τώρα, θα σας μεταφέρει. Αλλά καλό μου μπορείς. Ναι, μπορείς. Λοιπόν, θα σας μεταφέρει σε μία σελίδα που είναι του blog. Το blog του. Ωραία. Okay, πατάμε εδώ got it. Είναι τα... Λοιπόν... Εδώ σου λέει να πατήσεις μου αρέσει στη σελίδα γιατί έχει και Facebook. Τώρα δεν ξέρω, ελπίζω να παιδιά να τα βλέπετε όλα αυτά που σας λέω, γιατί δεν είμαι σίγουρη τι βλέπετε. Λοιπόν, σω γιατί μου βγήκε διαφήμιση. Λοιπόν, είναι αυτή εδώ η σελίδα λοιπόν. Και εδώ, αυτά τα cookies, αποδοχή από εδώ, αποδοχή από εκεί, συγγνώμη. Λοιπόν. Λοιπόν, σας έχει εδώ τις ταινίες, ωραία, και σου λέει μετά, έχει εδώ μια κοπελίτσα και σου λέει, εδώ πάνω σου δείχνει την ταινία, ωραία, την ταινία. Και εδώ πάμε πιο κάτω και σου λέει την κοπελίτσα, ναι, και σου γράφει πάτησε εδώ η κοπελίτσα. Λοιπόν, και με το που σου λέει πάτησε εδώ, τσαπ, φορτώνει η ταινία, πατάς εδώ, τάκ. Το βλέπετε? Έλα καλέ. Και μπήκε και παίζει. Τώρα μου πατήσω και τη φωνή εδώ γιατί την έχω κλείσει. Βλέπετε, αρχίζει και παίζει. Ωραία. Λοιπόν, αυτό είναι ένα κανάλι το οποίο εγώ συνεργάζομαι μαζί του. Κάνει πάρα πολύ καλή δουλειά. Έχει ανεβάσει πάνω από 200 ταινίες, οι οποίες μπορείτε να τις δείτε. Είναι και ταινίες δηλαδή που δεν μπορούμε να ανεβάσουμε στο YouTube γιατί μαύρο κατευθείαν μας έχουν κλείσει τα κανάλια όλα. Δηλαδή έχει Φίνος Φιλμ, έχει Καραγιάννη Καρατζόπουλο, έχει πάρα πολύ υλικό, πολύ διάσημες ταινίες. Τώρα τι να πρωτοθυμηθώ, Κορίτσια για φίλημα, βασικά όλα τα musical νομίζω της Φίνος Φιλμ. Όλα ό,τι έχει να κάνει με έγχρωμες γενικά ταινίες και ασπρόμαυρες φυσικά, πάρα πολλές ταινίες του Βέγκου. Γενικά έχει πάνω από 200 ταινίες ο άνθρωπος και κάθε μέρα ανεβάζει συνεχώς υλικό. Αυτό είναι ένα κανάλι το οποίο εγώ συνεργάζομαι μαζί του. Σας το προτείνω ανεπιφύλακτα για όσους θέλετε να δείτε εκτός YouTube ταινίες. Για όσους θέλετε να βλέπετε στο YouTube, εγώ συνεργάζομαι με πάρα πολλά κανάλια τα οποία όσοι ανεβάζουν ταινίες τα βάζω στο playlist και σας τα διαφημίζω. Απλά υπάρχει και αυτό το κανάλι που οποίο ανεβάζει ελληνικές ταινίες, παλιές ελληνικές ταινίες, τις οποίες μπορείτε να τις δείτε με τον τρόπο που σας έδειξα. Είναι πάρα πολύ εύκολος ο τρόπος, αν έχετε κάποιο λάπτοπ, κάποιο τάμπλετ, είναι πάρα πολύ εύκολο να το δείτε. Δεν ξέρω αν μπορείτε να το δείτε στην τηλεόραση, γιατί κάποιος με ρώτησε και για τηλεόραση στο Instagram. Στην τηλεόραση ξέρω σίγουρα ότι μπορείτε να συνδέσετε και να δείτε στο YouTube. Τώρα στην τηλεόραση, παιδιά, δεν ξέρω να σας πω, δεν είμαι και ειδήμονα σε κάτι τέτοιο. Οπότε δεν ξέρω να σας πω. Λοιπόν, αυτά σε γενικές, πολύ γενικές γραμμές. Ελπίζω να μην σας έπρεξα πάλι με τις ταινίες και τις σειρές. Απλά είναι κάτι που με ρωτάτε συνεχώς, οπότε είπα να δώσω έτσι κάποιες απαντήσεις σε όλα αυτά που με ρωτάτε. Λοιπόν,
Δείτε και αυτό το κανάλι, μπορείτε να κάνετε και εγγραφή στο κανάλι του, γιατί ανεβάζει και αυτό στην κοινότητά του συνεχώς ποιες ταινίες ανεβάζει. Οπότε μπορείτε να ενημερώνεστε και εσείς άμεσα. Και φυσικά κάντε εγγραφή και σε μένα. Και κάντε και ένα like στο βίντεο. Και όσοι μα όσοι έτσι σας αρέσει να βλέπετε ταινίες ελληνικές και θέλετε να το μοιραστείτε με φίλους ή σειρές, ή θέλετε, σας αρέσει το MasterChef και θέλετε να βλέπετε έτσι μια συλλογική δουλειά που γίνεται στο playlist, γιατί μαζεύω για το MasterChef από παντού, δεν παίρνω μόνο από τη σελίδα του MasterChef, μαζεύω γενικά από όλο το YouTube ό,τι έχει να κάνει με το κουτσομπολιό, ας πούμε, του MasterChef, με συνεντεύξεις, με τα πάντα και τα βάζω. Λοιπόν, αυτά. Φιλάκια πολλά, σας αγαπώ πολύ. Τσάου!